Να σας ρωτήσω λοιπόν, γνωρίζετε αν στην τράπεζα σας έχουν ασκηθεί πιέσεις για την παροχή δανείων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα με πολύ χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας? Όχι που είναι να είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε ουσιαστικά. Να. Επίσης έχουν δοθεί από την τράπεζά σας δάνεια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου είναι σαφές ότι αυτά είναι συμφερόντων πολιτικών προσώπων? Λίγο πιο σαφές, δηλαδή... Δηλαδή να είναι ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο είναι γνωστό στην τράπεζά σας ότι είναι συμφερόντων και πολλές φορές και ιδιοκτησίας συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν μιλάτε για την Αυγή παράδειγμα, όχι? Όχι. Πολιτικό πρόσωπο είπα. Δεν το γνωρίζω, αλλά αν θέλετε να το εξετάσω, δεν το έχω εξετάσει. Θα σας πω εγώ σε λίγο. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, γνωρίζετε περιπτώσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης που αν και δεν έχουν αποπληρωθεί το ελάχιστο ή ως και καμία δόση και ενώ έχουν εμπράγματες υποθήκες για πάνω από 10 χρόνια δεν είχαν κινηθεί εναντίον τους οι προβλεπόμενες κυρώσεις όπως η κήρυξή τους ως μη εξυπηρετούμενα ή και η καταγγελία αυτών των δανείων? Καταλάβω, 10 χρόνια δεν έχουν πληρώσει τίποτα? Τίποτα. Αυτό δεν το ξέρω τι περίπτωση. Αν δεν έχει πληρώσει τίποτα, είναι σίγουρα πρέπει να έχει καταγγελθεί, να έχει μπει σε καθυστέρηση και να έχει ακολουθεί διαδικασία. Άρα δεν είναι λογικό 10 χρόνια αν μην έχει γίνει κάτι? Φυσικά όχι. Δεν Ωραία. Είναι λογικό. Λοιπόν. Σε αυτά λοιπόν που μας έχετε αποστείλει, περιλαμβάνεται περίπτωση του κύρικα Χανίων. Εφημερίδα που σύμφωνα με το εισηγητικό της τράπεζάς σας είναι συμφερόντων του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του Κυριάκου και ως Πρωθυπουργού και επίτιμου Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται σε παρένθεση δίπλα στο όνομά του. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία εγκρίθηκε από την τράπεζά σας στις 28 Τετάρτου του 2005 μέσω μακροπρόθεσμο δάνειο διάρκειας 2,5 ετών και ύψους 300.000 ευρώ. Και ενώ ήδη η εταιρεία έχει σωρευτικές ζημιές 376.000 ευρώ από προηγούμενες χρήσεις. Όπως επίσης αναφέρεται στην εισήγηση της τράπεζάς σας, δηλαδή είναι, τα γνωρίζετε αυτά. Επιπρόσθετα, το δάνειο αυτό εξασφαλίζονταν με προσημείωση επί ακινήτου, στο οποίο υφίστατο ήδη προσημείωση από άλλη τράπεζα και μάλιστα την Παγκρίτια Τράπεζα, με αποτέλεσμα από το δάνειο των 300.000 που εσείς εγκρίνατε, τα 265.000 να είναι ακάλυπτα. Τι γνωρίζετε αυτή την περίπτωση? Αυτά που σας περιέγραψα είναι σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της τράπεζάς σας. Αποτελεί μια συνηθισμένη περίπτωση επιχειρηματικής χρηματοδότησης? Να διευκρινίσω, γιατί δεν το ξέρω πολύ καλά την περίπτωση. Είναι κήρυξη δημοσιογραφική εκδοτική αυτή η εταιρεία? Ναι, ναι. Αυτή η εταιρεία είναι καταγγελμένη. Ναι. Την έχουμε καταγγείλει. Θα σας πω πότε την καταγγείλατε. Δεν έχω μπροστά μου τα νούμερα. Πρόσφατα την καταγγείλατε. Είναι 691.000 που βλέπω. Ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς δεν το έχω δει, να το κοιτάξω. Το γνωρίζετε λοιπόν αυτό, τη γνωρίζετε αυτή την περίπτωση? Προσωπικά όχι. Γνωρίζετε επίσης ότι το δάνειο αυτό αποφασίστηκε να καταγγελθεί στις 4/12 του 2015, δηλαδή 10 χρόνια και 6 μήνες μετά και νέο η οφειλή είχε διπλασιαστεί. Είπατε 691-675 βρήκα εγώ, ίσως να... 31/5 βλέπω στοιχεία. Εντάξει, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με την από 4/12 του 2015 εισήγησή σας για μεταφορά της πιστούχου σε οριστική καθυστέρηση από τον Νοέμβριο του 2005, δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό για την αποπληρωμή του δανείου και των τόκων αυτού. Ρωτάω λοιπόν, η αναμονή των 10 ετών και 6 μηνών για να λάβει πρωτοβουλία η τράπεζά σας ώστε να διεκδικήσει τα χρήματά της είναι ένα σύνηθες χρονικό διάστημα ή το γεγονός ότι εν λόγω εφημερίδα είναι συμφερόντων του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα φαίνεται ότι είναι και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μέχρι τις 4/4 του 2017, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δικής σας τράπεζα, έπαιξε κάποιο ρόλο στο να μην κινηθεί η τράπεζά σας κοντά 11 χρόνια και ενώ δεν είχε πληρωθεί καμία δόση? Όπως σας είπα, δεν ξέρω την περίπτωση. Θα επανέλθω να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που βλέπω, η απέτηση είναι 691.000. Βλέπω ότι έχουμε εξασφαλίσεις. Σας είπα, οι εξασφαλίσεις είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι αλφα σειρά στην Παγκρίτια Τράπεζα και προσωπικές εξασφαλίσεις του κυρίου
Μητσοτάκη και του κυρίου Τζινευράκη. Πρέπει να επανέλθω. Που τότε ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Δεν σας λέω, δεν το ξέρω. Θα επανέλθω με συγκεκριμένες απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς θεωρείτε ότι μια τέτοια καθυστέρηση 11 χρονών είναι θεμητή? Από τη στιγμή που δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση. Φαίνεται ότι είναι ενήμερο το Νοέμβριο, γιατί ελήφθη τον Απρίλιο του 2005. Φαίνεται ότι είναι ενήμερο το Νοέμβριο, αλλά υπάρχει μία λεπτομέρεια, είχε 6 μήνες περίοδο χάριτος. Άρα δεν έχει πληρωθεί καμία δόση. Πρέπει να το δω και να επανέλθω, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά το να μην έχει πληρωθεί τίποτα για τόσο χρονικό διάστημα είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.